Γεια σας. Απόψε η εκπομπή μας έχει τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενεί την κυρία Ζωή Γεωργαντά, πανεπιστημιακό, μέλος της διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ, της πάλι ποτέ Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Της υπηρεσίας η οποία μετρά τα μεγέθη, τα ελλείμματα, τα δημόσια χρέη. Υπήρξε μέλος της ΕΛΣΤΑΤ η κυρία Γεωργαντά την κρίσιμη περίοδο κατά την οποία ενθυμούμεθα όλοι ότι κάθε μήνα η κυβέρνηση επεδίωκε να εμφανίσει ορθώς ή ανορθόδοξα ένα διαφορετικό, ολοένα και μεγαλύτερο έλλειμμα. Αποτέλεσμα ήταν η ένταξή μας, η υπαγωγή μας στην λεγόμενη τριμερή συμμαχία, την Τρόικα. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ένα καθεστώς δηλαδή μειωμένης κυριαρχίας, τουλάχιστον στα δημοσιονομικά μας. Τα λέω αυτά διότι πρωτεύοντα ρόλο στην ανάδειξη του προβλήματος τότε έπαιξε η κυρία Γεωργαντά, η κυρία Ζωή Γεωργαντά, η οποία κατέρχεται αυτή την περίοδο στις εκλογές με το ψηφοδέλτιο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, πρέπει να πούμε και αυτό, διότι με αφορμή την επίσκεψή της αυτή την προεκλογική στην Κέρκυρα μας κάνει την τιμή να αποδέχεται την πρόσκλησή μας στην εκπομπή. Τα λέω λοιπόν όλα αυτά διότι υπήρξε μία συζήτηση για το κατά πόσον η κυρία Γεωργαντά όταν κατήγγειλε τις μεθόδους μέτρησης του ελλείμματος του προϋπολογισμού εκείνο τον καιρό είχε δίκιο ή άδικο. Έγινε και μία εξεταστική επιτροπή στην Βουλή. Η υπόθεση ακολούθησε και την δικαστική οδό και είναι σε εκκρεμότητα. Έγινε και μία σχετική συζήτηση στην Ευρωβουλή. Κυρία Γεωργαντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου και θα ήθελα να θυμίσουμε λίγο στο κοινό το τι συνέβη εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Πρέπει να πω ότι ανέλαβε ο Παπανδρέου, η κυβέρνηση Παπανδρέου την κυβέρνηση περί τον Οκτώβριο του 2009. Η υπόσχεση της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν ότι το έλλειμμά μας τότε ήταν περί το μονοψήφιο πάντως μέγεθος ως προς το ΑΕΠ, έτσι μετριέται το έλλειμμα. Έλεγε τότε ο Παπαθανασίου θα έχουμε 6%, 7%, 8%, 9%, ακολούθησαν οι πρώτοι μήνες της κυβέρνησης Παπανδρέου οι οποίοι οδήγησαν σε μία μέτρηση σε έναν υπολογισμό του ελλείμματος της τάξης του 6 περίπου της 100, 15,7%. Αυτό σήμαινε καμπανάκι και υπαγωγή μας στο καθεστώς της Τρόικας. Εκείνη τη στιγμή ή μάλλον λίγο μετά, περί το καλοκαίρι το 2010, ορίζεστε εσείς μέλος της διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ με μια διαδικασία η οποία ήταν η διαδικασία της Open Government ή του Open Government. Και βρεθήκατε αντιμέτωποι με μεθόδους τις οποίες δεν εγκρίνατε. Είχατε πει τότε ότι αυτές οι μέθοδοι δεν ακολουθούνται σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Θέλετε να μας θυμίσετε λίγο και να μας πείτε και την πορεία. Καλησπέρα και καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη τιμή που μου κάνατε να αναδείξετε πάλι το ζήτημα αυτό, το οποίο λόγω της μεγάλης ειδίκευσής του δεν έχει γίνει ακόμα τελείως κατανοητό από τον κόσμο. Βέβαια, ο κόσμος γνωρίζει ότι το έλλειμμα και το χρέος του 2009 διωγγώθηκε τεχνιέντος, το διώγγωσαν κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών που ονομάζονται ESA 95 και η συνθήκη του Μάστριχτ, η οποία και αυτή προσδιορίζει κάποιους τρόπους υπολογισμού του χρέους και του ελλείμματος. Η συνθήκη του Μάστριχτ αφορά το υπερβολικό έλλειμμα και γι' αυτό λέγεται διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που έχουν υπαχθεί σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες διότι υπερβαίνουν το 3% το έλλειμμα του ΑΕΠ
και το χρέος υπερβαίνει το 60%. Και εμείς είμαστε μία από τις πολύ έτσι, σημαντικούς παραβάτες αυτής της, αυτών των κανονισμών. Είμαστε μόνοι παραβάτες. Όχι βέβαια, όλες οι χώρες είναι, βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Εμείς όμως, αυτό το οποίο έγινε κατ' εξαίρεση σε βάρος της χώρας μας και επικυρώθηκε το 2010, το Νοέμβριο του 2010, μονομερός από τον πρόεδρο και παρανόμως από τον πρόεδρο της Ελστάτα, τον κύριο Γεωργίου, διότι σύμφωνα με τον στατιστικό νόμο θα έπρεπε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν 7 μελές, θα έπρεπε να υπογράψει τα στοιχεία, αλλά δεν τα υπέγραψε κανείς, όχι μόνο εγώ, κανείς. Και ο κύριος Γεωργίου μας είχε βάλει τελείως στο περιθώριο, μας είχε τελείως αχρηστεύσει. Ο Γεωργίου είναι ο πρόεδρος, είναι ο πρόεδρος της παραμένει Στάτα, πρόεδρος, εσείς έχετε παυθεί. Εμείς παυθήκαμε, επισήμως παυθήκαμε, μας ασκούντο πιέσεις σε όλους να παραιτηθούμε. Αλλά δεν παραιτηθήκαμε και προσπαθούσαμε να πείσουμε και τον Υπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση γενικά, ότι έπρεπε να γίνουν συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες τις είχε απαγορεύσει ο κύριος Γεωργίου κατ' εντολήνα της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, την οποία, από ό,τι φαίνεται, την ευνοούσε η διόγκωση του ελλείμματος και του χρέους της Ελλάδας εκείνη την περίοδο, και ασφαλώς τους έδωσε ο κύριος Παπακοσταντίνου, τότε Υπουργός Οικονομικών, τους πρόσφερε τη χώρα μας ως την κεφαλή του Ιωάννου του Προδρόμου επί πινακίου, για να μας θυσιάσει τη χώρα. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα σε φάρος της χώρας μας, κατά παράβαση και κατ' εξαίρεση. Οι παραβάσεις αυτές είναι κατ' εξαίρεση για την Ελλάδα, για καμιά άλλη χώρα δεν έγιναν αυτά. Πριν πούμε, κυρία Γεωργαντά, σε τι συνίστανται οι παραβάσεις αυτές, ναι. Να πούμε ότι είστε καθηγήτρια οικονομετρίας και επειδή ενθυμούμε εκείνη την περίοδο ή τουλάχιστον επειδή παρακολούθησα τη διαδικασία της Βουλής, της Ειδικής Επιτροπής που συναισθήθηκε να εξετάσει τη δική σας καταγγελία, μια προσπάθεια από πλευράς του προεδρεύοντος τότε της Επιτροπής, κυρίου Μακρυπίδη, μείωσης του κύρου σας, να πω ότι είστε καθηγήτρια οικονομετρίας και να πω για τους μη γνωρίζοντες ότι η οικονομετρία είναι μια εξαιρετικά δύσκολη επιστήμη, εξειδίκευση της οικονομικής επιστήμης, προϋποθέτει γνώση μαθηματικών, στατιστικής και οικονομίας. Σας έλεγα πόσο με ταλαιπώρησε το συγκεκριμένο μάθημα όταν ήμουνα στο Πανεπιστήμιο. Το λέω αυτό διότι αντί να απαντήσουν εκείνη την εποχή των επιχειρημάτων σας, προσπαθούσαν να πούνε ότι δεν είχατε το κύρος να υποφέρεστε για τέτοια. Να υποβιβάσουν το κύρος μου με ψεύδι. Ο κύριος Μακρυπίδης είχε πει, αντί να, όπως είπατε, να επιχειρηματολογήσει σε αυτά που έλεγα για τη διόγκωση, την τεχνητή του χρέους και του ελλείμματος της χώρας μας, σηκώθηκε και αντί για επιχείρημα είπε ένα τεράστιο ψεύδος, ότι το διδακτορικό μου, λέει, ήταν αντιγραφή, ότι το είχα κάνει το διδακτορικό μου στην Ελλάδα και είχε ένα θέμα τελείως άσχετο με το θέμα πραγματικά του διδακτορικού μου. Και γι' αυτό του έχω κάνει και μήνυση και αγωγή, η οποία εκδικαζόταν τώρα. Αμέσως του έκανα και την αγωγή και τη μήνυση. Εκδικάζεται και τώρα. Και λέγατε ότι είχατε δικαιωθεί. Ναι, στο στη ζήτημα μήνυση, της μηνύσεως, αλλά και υπάρχει η αγωγή για συκοφαντία μεταδόλου. Αλλά αναβάλλεται τώρα λόγω των εκλογών η διαδικασία. Ας επανέλθουμε στο θέμα μας, γιατί λοιπόν, αυτό, ναι, αυτό μπήκε ήταν στη σφαίρα του προσωπικού, αλλά έπρεπε να το πούμε. Δεν είναι προσωπικό, ήταν δυσφήμιση για να απαξιωθεί την εθνική μας υπόθεση. Μου, επειδή βέβαια όμως αναφέρεστε σε μία διαμάχη δικαστική, εγώ είδα από τηλεοράσεως ότι η διάθεση ήταν απαξιωτική προς το πρόσωπό σας και τα πρόσωπα των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να πούμε ότι, πριν πούμε για τις παραβάσεις, ότι ο μόνος που δεν πληρούσε τους όρους παραμονής μέσα στη διοίκηση
της ΕΛΣΤΑΤ ήταν ο Γεωργίου, καθότι δεν ήταν μέλος ΔΕΠ και προϋπέθετη η προκήρυξη της θέσεως την προϋπόθεση αυτή του να είσαι μέλος ΔΕΠ. Υπήρχε ασυμβίβαστο της θέσεως του κυρίου Γεωργίου με τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου μέλους ή Προέδρου. Καθότι προϋπήρξε, διότι όχι προϋπήρξε, ήταν εκείνη τη στιγμή. Επί ένα χρόνο περίπου δεν είχε παραιτηθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήτανε ακόμα υπάλληλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και είπε ψέματα ότι είχε παραιτηθεί. Και αυτά είναι και ηχογραφημένα, διότι και ο κύριος Παπακοσταντίνου, όταν μας παρουσίασε στο προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας τον Αύγουστο του 2010, είπε ψέματα, συνειδητά ψέματα ο κύριος Παπακοσταντίνου, ότι ο κύριος Γεωργίου είχε παραιτηθεί, ενώ δεν είχε παραιτηθεί. Ας πάμε στις παραβάσεις, γιατί πάλι εδώ. Λοιπόν, επίσης, μόνη συμβιβάσιμη. Αποδέχομαι ότι δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα, γιατί όχι, αφορούν την προσωπικά, εξέλιξη της εθνικής μας οικονομίας. Όπως ήθελε ο κύριος Πρετεντέρης να το παρουσιάσει προσωπικό, ότι τάχα μου. Δεν είναι καθόλου προσωπικά. Ότι μια κυρία, αλλά, λέει, τσακώθηκε με έναν κύριο. Ναι, αλλά ας έρθουμε στα. Για να υποβιβάσει το θέμα. Στις μεθοδεύσεις, θα έλεγα, στις παραβάσεις. Σας ρώτησα πριν την εκπομπή αν είναι μόνο η υπόθεση των 10. Αλλά συζητώντας μου είπατε ότι είναι και υπόθεση δαπανών του νοσοκομείων και μία τρίτη υπόθεση, η οποία είναι πολύ σημαντική, ήταν το swap, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπήκαμε στο ευρώ, με το swap του κυρίου Σιμίτη του 2002, κατά εντολή της Goldman Sachs, κατά προτροπή και κατ' υπόδειξη. Όπου όταν ορίμασε αυτό, το swap, αλλά θα μας το πείτε αυτό, τάχθη στο χρέος μας, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν συνέβη με τις άλλες χώρες που επίσης είχαν συνάψει swaps. Να πούμε γιατί ήταν swap. Τι σημαίνει λοιπόν παράβαση στους τρόπους με τους οποίους υπολογίσαμε το έλεγχο. Γιατί τώρα να μην πούμε σε πολύ τεχνικές, έτσι, γιατί και ο κόσμος τα έχει ακούσει, τα έχει διαβάσει, τα έχουμε γράψει χιλιάδες φορές και έχουν κατανοηθεί και με τις 10. Δεν σημαίνει ότι σας διαβάζουμε. Ο κόσμος ασχολείται πιο πολύ με το αν μάλλον κύριος Τάδε πολιτικός με την κυρία Τάδε. Αυτό είναι η γνώμη μου. Ας πούμε λοιπόν ποιες ήταν οι παραβάσεις, αυτές οι οποίες η γατούλα μου. Ποιες ήταν οι παραβάσεις οι οποίες μας οδήγησαν από το 6% του Παπαθανασίου, το οποίο θα μπορούσε να είναι και 10%, στο 16% του κυρίου Παπακοσταντίνου, για να οδηγηθούμε τελικά. Λοιπόν, μία υπόθεση είναι η μεταφορά οικονομικών μονάδων από τον τομέα των μη χρηματοοικονομικών οργανισμών στον τομέα του δημοσίου, της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή που είναι το δημόσιο στην ουσία. Και αυτή η διαδικασία έγινε κατά παράβαση και του ενωσιακού δικαίου, των ευρωπαϊκών δηλαδή κανονισμών, κατ' εξαίρεση για την Ελλάδα. Οι 10 μπαίνουν στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών οργανισμών και δεν μπαίνουν στον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Αυτή είναι εντολή που περιγράφεται μέσα στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Και δίνονται συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται 5 χρόνια στο παρελθόν, 5 χρόνια στο μέλλον, για να μπορείς να κάνεις μεταβίβαση μιας οικονομικής μονάδας από τον ένα τομέα στον άλλον. Λοιπόν, αυτά τα κριτήρια δεν ικανοποιούνται και όμως πήρανε τις 10 και τις ρίξανε στη γενική κυβέρνηση. Ο κύριος Τουρνάρας, να το τονίσω πάλι, ως διευθυντής του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Ερευνών, είχε δηλώσει το Πάσχα του 2011, και αυτό και το βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στο Μέγκα, στο κανάλι Μέγκα, είχε δηλώσει ότι διωγγώθηκε το χρέος λόγω μεταβίβασης. Έγινε, λέει, μεταβίβαση των 10 που δεν έπρεπε να γίνει, όπως δεν έχει γίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το λέει ρητά ο κύριος Τουρνάρας. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει γνώμη, διότι είναι οι άνθρωποι αυτοί, σαν τον κύριο Τουρνάρα, ο οποίος ήταν μαζί με τον κύριο Σιμίτη και αλλοιώσανε τα στοιχεία τότε του ελλείμματος της Ελλάδας για να μπούμε στο ευρώ,
ο κύριος Τουρνάρας ήταν από τους πρωτεργάτες που αλείωσαν τα στοιχεία. Ταυτόχρονα όμως τότε έλεγε στους φοιτητές του, το ξέρω, στους φοιτητές στο καποδιστριακό που δίδασκε, γιατί είχαν συνεργασία, είχαμε κάποια συνεργασία με φοιτητές, με εργασίες που κάνανε για τα νομισματικά θέματα, και δίδασκε τους φοιτητές του ότι θα είναι ένα έγκλημα να μπει η Ελλάδα στο ευρώ. Άλλα δίδασκε δηλαδή και άλλα έπρατε. Ο κύριος Τουρνάρας. Την ίδια εποχή ο κύριος Τουρνάρας μας έβαζε στο ευρώ με αλλίωση του ελλείμματος, παίρνοντας, πληρώνοντας την Goldman Sachs 700.000 τους έδωσε προμήθεια, ναι, και πήραν ένα δάνειο. Λοιπόν, αυτό το δάνειο είναι η δεύτερη παράβαση, το swap, το οποίο δεν είναι παράβαση γιατί το κάνανε, προβλεπόταν. Το κάνουν όλες οι χώρες. Το κάνανε όλες οι χώρες και αυτό έχει καταγραφεί από όλους τους στατιστικούς επιστήμονες και τους ειδικούς από τον Εθνικό Λογαριασμό στον Διεθνή Επιστημονικό και Ημερήσιο Τύπο. Ότι όλες οι χώρες, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, με το Λουξεμβούργο πρώτο και κύριο, είχαν κάνει δημιουργική λογιστική τέτοια για να μπουν στο ευρώ. Όλες οι χώρες. Γιατί αυτή η συνθήκη του Μάστριχτ είναι μη ρεαλιστική. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις τόσο χαμηλό ποσοστό χρέους και ελλείμματος σαν αυτό που λέει η συνθήκη του Μάστριχτ. Και γι' αυτό όλες οι χώρες. Ακριβώς. Λοιπόν, όλες οι χώρες το κάνουν και αυτό και το έκανε και η Ελλάδα. Εδώ το κακό με την Ελλάδα είναι το εξής, ότι αυτό το swap που πήρε ο κύριος Σιμίτης 7,5 δισεκατομμύρια τότε, είχε βέβαια τα ψηλά γραμματάκια από κάτω που φαίνεται ο κύριος Σιμίτης, αλλά και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δεν έπρεπε να τα δει αυτά. Μπορεί και να τα είδε και να του τα είπε του κύριου Σιμίτη, αλλά ο κύριος Σιμίτης τα αγνόησε. Δεν ξέρω, μπορεί να έγινε και αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν υψηλά γραμματάκια με βάση των οποίων το σουόπ αυτό μπορεί να παίρνει σε 7 δισεκατομμύρια, αλλά μετά από χρόνια να γίνεται ένα τεράστιο ή ένα γιγαντιαίο ποσό ανάλογα με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Λοιπόν, για την Ελλάδα, το σουόπ αυτό το 2010 ήταν 21 δισεκατομμύρια. Το θέμα είναι το εξής, εδώ που θέλω να τονίσω, ότι το σουόπ όταν το έκανε ο κύριος Σιμίτης, το συνήψε, δεν υπήρχε κανονισμός στο ενωσιακό δίκαιο που να εντάσσεται το σουόπ αυτό, η αξία του σουόπ αυτού στο δημόσιο χρέος. Δεν έμπαινε στο δημόσιο χρέος. Λοιπόν, το 2000, και μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο κύριος Σιμίτης μπορεί κάλλιστα να επιχειρηματολογήσει, κυρί, αν εγώ ήξερα ότι αυτό το swap θα μπει στο δημόσιο χρέος, δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα. Ήξερα ότι δεν μπαίνει, όπως δεν μπήκε και σε όλες τις χώρες. Λοιπόν, το 2008 η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, εισάγει έναν καινούριο κανονισμό που λέει ότι αυτού του είδους τα swaps από εδώ και πέρα θα μπαίνουν στο δημόσιο χρέος. Και κατ' εξαίρεση για την Ελλάδα, η Eurostat, με συμφωνία του κυρίου Όλι Ρεν, του Επιτρόπου των Οικονομικών Υποθέσεων, της Κομισιόν, ρίξανε 21 δισεκατομμύρια, γιατί το swap αυτό του κυρίου Σιμίτη, το 10, ήταν 21 δισεκατομμύρια. Και αυτά τα 21 δισεκατομμύρια πέσανε μέσα στο δημόσιο χρέος, στις πλάτες μας, μόνο για την Ελλάδα, κατά παράβαση των κανονισμών. Διότι από το 8 και μετά, μπαίνανε. Όχι για την περίοδο την πριν. Φέρανε κάτι ψευτοδικαιολογίες, ότι τάχα μου η Ελλάδα δεν τους ειδοποίησε, λέει και λοιπά, ότι δεν ήθελε το swap αυτό να μπει μέσα, και μια και δεν μας απαντήσανε, λέει, εμείς σας το βάζουμε. Και τότε είχε αντιδράσει ακόμα και ο κ. Παπακοσταντίνου. Και του είπε τότε σε ένα email, το οποίο έχει κατατεθεί στην Εξεταστική της Βουλής και στους οικονομικούς εισαγγελείς, αλλά και στον Επώνυμο Μουζακίτη, και στον Αριοπάγο και παντού έχουν κατατεθεί αυτά. Είχε πει αυτό το swap δεν πρέπει να μπει στο δημόσιο χρέος. Το είπε ο Παπακοσταντίνου, και το είπε στον Όλι Ρεν. Και ο Όλι Ρεν του λέει, όχι, ο Ραντερμάχερ μου λέει, ο διευθυντής της Eurostat, μου λέει ότι θα το ρίξετε εκεί μέσα. Λοιπόν, και απαντάει ο Παπακοσταντίνου και λέει, μήπως θέλει, λέει ο κύριος, λέει η Ραντερμάχερ, να καλύψει οι προηγούμενες αμαρτίες της Eurostat σε βάρος της Ελλάδας. Λέει και αυτό ο Παπακοσταντίνου, έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι. Πότε το λέει? Λοιπόν, αυτό το είπε αυτό το φθινόπωρο του 10. Το φθινόπωρο του 10, τότε που κάνανε τα μαγειρέματα ο κύριος Γεωργίου, που μας είχε μας βάλει στην άκρη, δεν έκανε συνεδριάσεις. Δεν έχει ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα το τελικό νούμερο. Mm-hmm. Το τελικό νούμερο για το έλλειμμα.
ότι ήταν 16%. Αυτά όλα κυκλοφορούσαν στην αγορά, στις αγορές και μας είχαν ανεβάσει τα spreads. Όταν λες τιτανικό, ότι τα στοιχεία η προηγούμενη κυβέρνηση τα μαγείρεψε, τα απέκρυψε και όλα αυτά. Αυτό και τότε ο κύριος. Γιατί τότε ο κύριος Παπακοσταντίνου να σταθεί εδώ σαν Έλληνας και να πει: όχι κύριε, αυτό δεν θα μπει μέσα. Κάνει πάσα. Συγγνώμη για την έκφραση. Κάνει πάσα το email αυτό που στον κύριο Γεωργίου. Και ο κύριος Γεωργίου, αντί να το φέρει σε εμάς, στο Διοικητικό Συμβούλιο, να μας συμβουλευτεί, πάει και από μόνος του, τη στιγμή που λειτουργούσαμε εμείς εκεί, νόμιμα, και είχαμε και υποχρέωση να τα δούμε αυτά, και δικαίωμα να τα δούμε, μας τα αποκρύπτει και απαντάει στον Όλη Ρένα και στον Ράντερ Μάχερ, ναι λέει, θα το βάλουμε μέσα, ό,τι θέλετε λέει, θα το φτιάξουμε όπως θέλετε. Και κάτσαν αυτοί και μας τα ρίξανε όλα μέσα στις πλάτες μας, το σουόπ αυτό. Μετά, ήθελα να σας πω και ένα άλλο, ένα τελείως, τι να σας πω, δηλαδή ένα εξωφρενικό εθνικό έγκλημα, που τα έχουν γράψει, τα έχει γράψει και η Εφημερίδα των Βρυξελών, αλλά τα αποσιωπούν εδώ κατά εφημερίδες. Εμείς έχουμε προσπαθήσει σε μερικές εφημερίδες, η Δημοκρατία το έβαλε, το Χωνί τα έχει βάλει αυτά, αλλά όχι οι μεγάλες εφημερίδες, δεν τα βάζουν αυτά. Τις επιχειρηματολογίες αυτές και τις αποδείξεις αυτές. Λοιπόν, η Εφημερίδα των Βρυξελών το έγραψε αυτό ξεκάθαρα, αλλά το έχουμε δηλώσει κι εμείς. Ρίξανε δισεκατομμύρια, τα οποία είναι φανταστικά ποσά, μέσα, δηλαδή το δημόσιο δεν τα πλήρωσε και κανείς δεν τα εισέπραξε, δισεκατομμύρια μέσα στο δημόσιο χρέος και στο δημόσιο έλλειμμα. Μιλάτε για τα νοσοκομιακά. Ως νοσοκομιακές δαπάνες. Είναι δηλαδή φανταστικά νούμερα. Και η εφημερίδα αυτή, το New Europe, έχει βάλει μάλιστα μία εικόνα στο άρθρο που έχει γράψει, στα αγγλικά βέβαια, έχει βάλει μία εικόνα με ένα μάγο, με ένα ραβδάκι, και λέει τώρα το βλέπεις, τώρα δεν το βλέπεις. Now you see it, now you don't. Είναι δηλαδή τέτοιο προβοκατόρικο επεισόδιο σε βάρος της χώρας μας, που είναι σούπερ εθνικό έγκλημα και αποσιωπείται. Βέβαια, αν η εφημερίδα αυτή έλεγε ψέματα, ο κύριος Ολιρέν, η Κομισιόν δηλαδή, η οποία είναι σφιγγοφωλιά κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων ευρωβουλευτών και Ελλήνων αλλά και Ευρωπαίων, κυρίως Ευρωπαίων, είναι σφιγγοφωλιά η Κομισιόν, η οποία δεν εκλέγεται από την Ευρωπαϊκή Βουλή. Η κυρία Γεωργαντά, μας επιτρέψετε να κάνω διάβημα. Είστε χυμαρόδης. Ναι. Θα έλεγα ότι τα στοιχεία αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τα γράψετε, δεν έχουν διαψευστεί, πρέπει κάποια στιγμή να αφηγηθεί κάποιος και νομίζω είστε η μόνη Ελληνίδα, ο μόνος Έλληνας που μπορεί να καταγράψει το δράμα της υπαγωγής μας με αυτά που μας είπατε και με αυτά που θα μας πείτε στο δεύτερο μέρος. Ναι, και να κάνουμε και μία, έτσι, να δούμε τι μπορούμε, τι μπορούμε να πετύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο δέχτηκα και την πρόταση του Πάνου του Καμένου. Να τα πούμε γι' αυτό στο δεύτερο μετά. Μέρος. Ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Τα περιγράμματα στο δεύτερο μέρος επανέρχονται με την κυρία Ζωή Γεωργαντά, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Οικονομετρίας, μέλος της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, την κρίσιμη περίοδο κατά την οποία ανερχόταν κάθε μήνα το έλλειμμα, έτσι ώστε τέλος να καταλήξουμε στην υπαγωγή μας στην Τρόικα και το καθεστώς της μειωμένης, θα έλεγα, κυριαρχίας. Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Σπύρο Σουρβίνο, τον εξαιρετικό φίλο που με βοηθάει πάλι με την κάμερα, και το κάνω αυτό στην αρχή για να πω ότι σε αυτό το διάλειμμα έκανε μια παρατήρηση ο φίλος μου ο Σπύρος προς την κυρία Γεωργαντά. Νόμιζε ότι είναι μια απλή υπάλληλος της ΕΛΣΤΑΤ και είπα όχι, δεν είναι απλή υπάλληλος, είναι η κορυφαία του δράματος, διότι τη στιγμή που απεκάλυπτε θα μπορούσαν να εστιάσουν οι Έλληνες την προσοχή στις καταγγελίες, να διαπιστώσουν το αν έχει δίκιο ή άδικο, αν συνέβησαν αυτά, η υπαγωγή, όπως μας είπε και θα συνεχίσει, κάνω μια σύνοψη του πρώτου μέρους, η κυρία Γεωργαντά,
των ελλειμμάτων των δέκων στο δημόσιο χρέος, των ελλειμμάτων εικονικών, θα έλεγα, χρεών, αυτό τώρα μου το λέγατε πριν την εκπομπή, των δημόσιων νοσοκομείων, προς κάποιους οι οποίοι τελικώς φαίνεται λόγω κάποιες απάτης που είχε προηγηθεί, δεν διεκδίκησαν ποτέ την αξίωσή τους, έτσι ώστε δεν χρειαζόταν να εντάξουμε αυτό το εικονικό χρέος στο δημόσιο χρέος. Και την τρίτη περίπτωση, επίσης ενδιαφέρουσα, του ΣΟΑΠ, του κυρίου Σιμίτη, που κατά τρόπο μοναδικό, και ενώ δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να το εντάξουμε και αυτό στο δημόσιο χρέος, το εντάξαμε. Συνοπτικά, αυτές είναι οι τρεις αιτίες. Να πω, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι η κυρία Γεωργαντά είναι υποψήφια των ανεξάρτητων Ελλήνων στο ψηφοδέλτιο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Για την Ευρωβουλή. Για την Ευρωβουλή βεβαίως, και γι' αυτό βρίσκεται στην Κέρκυρα και μας κάνει την τιμή να βρίσκεται στην εκπομπή μας στα περιγράμματα. Αυτή ήταν μια σύνοψη, σωστά την έκανα μέχρι εδώ. Είπαμε επίσης τα σχετικά με την εξέταση, την εξέταση από την πλευρά της εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής της Εθνικής Βουλής, την επίθεση που εκεί δεχθήκατε, έτυχε και την είδα στην τηλεόραση της Βουλής την διαδικασία αυτή, θα έλεγα δεν επεδείχθηκε ιδέουσα προσοχή από τους βουλευτές, σας έλεγα ένα παράδειγμα ενός βουλευτή της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως που έβγαινε κρατώντας το ακίνητό τη στιγμή που δεχόσασταν μια επίθεση από τον προεδρεύοντα της διαδικασίας και μια δικαστική επίσης. Αυτά στη Βουλή, σε επιτροπές γίνονται. Δηλαδή, άλλος πίνει καφέ, άλλος βγαίνει έξω. Ήταν μια κρίσιμη στιγμή. Ακόμα και στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής που περάσαμε τον Ιούνιο του 10, για να μας εγκρίνει, έπρεπε να μας εγκρίνει την επιλογή δηλαδή του κ. Παπακοσταντίνου για τα 4 μέλη, έπρεπε να μας εγκρίνει η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής. Και εκεί μέσα αυτό γινόταν. Μπαίναν, βγαίνανε καφέδες, δεν ακούγανε τι λέγαμε. Εντάξει, έγινε ό,τι έγινε, αλλά τη στιγμή που εσείς παρουσιάζετε την εικόνα της χώρας, την κρίσιμη περίοδο κατά την οποία εμφανιζόμαστε ως πρωταθλητές ελλημάτων, ενώ γνωρίζαμε ότι οι πρωταθλητές ήταν άλλοι, συγκεκριμένα ήταν οι Πορτογάλοι εκείνο τον καιρό, έτσι ώστε να οδηγηθούμε εκεί που οδηγηθήκαμε, τη στιγμή που εσείς δίνατε τη δική σας περιγραφή με στοιχεία και μάλιστα πριν την εκπομπή σας ρώτησα πού τα βρίσκεται αυτά τα στοιχεία και μου είπατε ότι είναι πολύ απλά. Τα αναζητάς ακόμα και στα φύλλα της κυβερνήσεως, υπάρχει μια κατάσταση δημοσίου χρέους, η οποία είναι προσβάσιμη. Και το λογιστήριο του κράτους, όλα τα έχουν. Και έχετε εκπονήσει, από ό,τι κατάλαβα, μετά το διδακτορικό σας, μια άλλη διδακτορική που πολύ θα ήταν ενδιαφέρον να εκδοθεί υπό μορφή βιβλίου και να σπεύσετε να το κάνετε. Το έχω ξεκινήσει, αλλά δεν έχω προλάβει. Ναι. Είναι σε εξέλιξη όλα αυτά τα πράγματα. Για τα γεγονότα αυτά. Ναι. Μια ιστορική διαδρομή για όλα αυτά τα γεγονότα που πολλές φορές φαίνεται και σαν ψέματα να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Να βάζουν δηλαδή δισεκατομμύρια που φανταστικά, εικονικά, μέσα στο δημόσιο χρέος με σκοπό να το αυξήσουν. Και εδώ να τονίσω πάλι ότι όλες αυτές οι. Ακόμα και το 10. Δανειζόμαστε, το 9 όμως οπωσδήποτε, ακόμα και στις αρχές του 10 δανειζόμαστε με πολύ χαμηλό επιτόκιο στις διεθνείς αγορές. Αλλά όταν βγαίνει η κυβέρνησή σου ίδια και σε λέει διεφθαρμένο, σε λέει τιτανικό, λέει ότι η κυβέρνηση προηγούμενη είχε αποκρύψει στοιχεία και χωρίς μάλιστα να είναι θεμελιωμένο αυτό το πράγμα, δηλαδή το έγκλημα είναι φοβερό, δεν μπορείς να το διανοηθείς. Λοιπόν, και να λέει αυτά τα πράγματα ότι το έλλειμμα δεν είναι 6%, είναι 12%, είναι 13%, 13,5% κλπ. Οι αγορές είναι πολύ ευαίσθητες. Και γι' αυτό εκτοξεύθηκε το κόστος δανεισμού μας σε δυσθεώρητα ύψη, 30% και 35%, και δεν μπορούσαμε πλέον να δανειστούμε απ' έξω. Και αναγκαστικά μας βάζουν στο μνημόνιο για να πάρουμε λεφτά, υποτίθεται, από την Τρόικα. Από τους επίσημους δανειστές. Μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι τον Ιανουάριο. Μπορούσαμε μέχρι πόσους μήνες το 9 μπορούσαμε, μάλιστα μας δίνανε οι αγορές με πολύ χαμηλό επιτόκιο, 20-25 δισεκατομμύρια και δεν τα πήρανε η κυβέρνηση η καινούρια που βγήκε, του κυρίου Παπανδρέου, με τον κύριο Παπακοσταντίνου, το 9. Δεν τα πήρανε γιατί δεν τα χρειαζόμαστε, λέει. Και αυτό είναι πραγματικά, ότι δεν τα χρειαζόμασταν τα λεφτά αυτά. Δεν τα χρειαζόμασταν. Εγώ έχω κοιτάξει και θα το δημοσιεύσω και αυτό, ότι η ελληνική οικονομία και το 2008 δεν ήταν σε κρίση. Αυτό είναι ψέμα.
Η ελληνική οικονομία ήρθε σε κρίση με τη νέα κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Παπακοσταντίνου και του επιτελείου του στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είχαμε και έχω κατεβάσει τα πάντα, γιατί η Ευρώπη ήταν, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης του τραπεζικού του σύστημα, γιατί είχαν τα τοξικά κεφάλαια. Οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν τοξικά κεφάλαια. Αποδεδειγμένα δεν είχαν, και ας βγει ο κ. Προβόπουλος να μας αποδείξει ότι είχαμε τοξικά κεφάλαια. Δεν είχαμε. Απλώς χρησιμοποιήθηκε το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, αφενός με να μας βγάλουν την εθνική μας κυριαρχία, αφετέρου να διοχετεύσουν χρήμα στις τράπεζες, και το έχει παραδεχτεί και της Γερμανίας και της Γαλλίας. Το έχει παραδεχτεί και το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι να λες τώρα. Έχουμε την περίπτωση του κυρίου Κουρμαγιώτη, ναι, που ήταν εκπρόσωπός μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια. Όμως δεν υπήρξαν Greek statistics, δηλαδή στατιστικές ελληνικής έμπνευσης. Ξέρετε, ακόμα και αυτό. Απατηλές. Υπήρξαν, η κάθε κυβέρνηση δηλαδή κοίταζε πώς θα μειώσει την προηγούμενη κυβέρνηση, να δείξει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν κακιά και η ίδια ήταν καλή. Και εγώ πιστεύω ότι και ένα στοιχείο τέτοιο υπήρχε και το 2009 και 2010. Ήθελε η νέα κυβέρνηση, να δείξει ότι αυτή είναι καλή και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν καλή. Αυτό πάντα γινόταν, αλλά γίνεται και σε άλλες κυβερνήσεις. Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δεν είναι αποκλειστικά Greek statistics. Είναι ασήμαντο. Είναι και European statistics. Το Greek statistics υπήρχε για ένα διάστημα ενός έτους, 1,5 έτους, και μετά αυτό το πράγμα δεν υπήρχε πλέον. Όλα αυτά που λέει ο κ. Γεωργίου είναι της φαντασίας του, ότι είχαμε Greek statistics. Τώρα έχουμε Greek statistics. Και σήμερα που βγάζει πλεονάσματα, ενώ έχουμε λίματα. Ο Γεωργίου αυτή τη στιγμή διηγεί την Ελστάτ μόνος του, χωρίς διοικητικό συμβούλιο. Έχετε το καταργήσανε. Όχι μόνο μας απέλησε όλο το διοικητικό συμβούλιο, μας απέλησε ο κύριος Βενιζέλος, αλλά κατήργησε το διοικητικό συμβούλιο, και αυτό είναι παράνομο. Γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή. Καμιά ανεξάρτητη αρχή δεν είναι χωρίς διοικητικό συμβούλιο. Δεν μπορεί να έχει ένα άτομο που να αποφασίζει για όλο το διοικητικό, για όλο το στατιστικό σύστημα. Και δεν υπάρχει αυτό το είμαστε η μόνη στατιστική υπηρεσία που έχει ένα άτομο να διοικεί ολόκληρο το στατιστικό μας σύστημα. Είναι τελείως παράνομο και τριτοκοσμικό. Και χειρότερο από τριτοκοσμικό αυτό. Και έχουμε την ελληνική κυβέρνηση να το αποδέχεται. Να σας πω, επειδή Είπατε ότι ήμουν υπάλληλος, γιατί πολλοί κόσμος πολλοί κόσμος νόμιζε, γιατί τα έχω δει στα blogs που λένε «Α, έχασε η Γιωργαντάλη», λέει, τη δουλειά της και βγήκε να τα καταγγείλει. Η δουλειά μου δεν ήταν εκεί και ούτε πληρωνόμαστε. Δεν πήραμε δεκάρα από τη στατιστική υπηρεσία. Μας είχε βγάλει το Υπουργείο, μας είχε βγάλει 70 ευρώ μεικτά για 4 συνεδριάσεις το μήνα. Και για να μην. Επειδή ήσασταν καθηγήτρια και παραμένατε καθηγήτρια. Εγώ η δουλειά μου ήταν καθηγήτρια. Ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να βοηθήσω τη χώρα. Και εγώ και οι υπόλοιποι. Συντάξεως, είσαστε ομότιμος. Ναι, ναι. Έτσι. Όχι, δεν είμαι ομότιμος, δεν έχω γίνει ομότιμος ακόμα. Ναι, είμαι στη διαδικασία αυτή. Έχω 42 χρόνια στο δημόσιο. Για να μην χάσουμε τον χρόνο στα ζητήματα αυτά, εγώ έχω τη δική μου εξήγηση. Σας είπα και πριν την εκπομπή ότι επεδίωξα προμηνών να σας συναντήσω τηλεφωνικώς, να έχουμε μία τηλεφωνική συζήτηση, γιατί θεωρώ ότι είστε μόνοι που μπορείτε να περιγράψετε το τι ακριβώς συνέβη, τύχη αγαθή βρεθήκατε για κάποιο λόγο εκλογικό. Εδώ να πάω στο θέμα της αναγνώρισης του λάθους. Έχουμε δηλώσεις αναγνώρισης λαθών από πλευράς διεθνών οργανισμών και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά νομίζω πλέον και μελών της Κομισιόν. Δεν θα μπορούσαμε έναντι αυτών των λαθών να ζητήσουμε μία αποζημίωση στο βαθμό που τώρα πλέον, και αν γίνει αποδεκτή η δική σας εκδοχή, κατά με είναι τα πράγματα έτσι όπως τα περιγράφετε, η αποζημίωση θα πρέπει να... Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι είναι έτσι. Εγώ προσωπικά τα παρακολουθώ και λίγο στενά αυτά τα μεγέθη. Η αποζημίωση να ζητηθεί από υπεύθυνους, δεν θα έλεγα προσωπικά υπεύθυνους, υιοθετώ εγώ τη δική σας άποψη ότι καταρχήν είναι αντιαφελία. Θα παρακάμψω περιγραφές πιέσεων που σας ασκήθηκαν, να μην επεκταθώ στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, για να υπάρξει, και δεν αναφέρομαι στην υπόθεση Μακρυπίδη για την αμφισβήτηση στην οποία προέβη, αναφέρομαι στην ουσία της υπόθεσης.
Θα δεχθώ όμως την υπόθεση καταρχήν της αφελίας, ότι υπήρξαν αφελείς. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις εναντί αυτών των λαθών. Γιατί στη διαπραγμάτευση δεν τίθεται ζήτημα ή μήπως τίθεται και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε? Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να παρατηρήσω ότι εντάξει, μπορεί να υπήρξε και μια ανικανότητα, όχι αφέλεια. Δεν είναι αφελής ο Παπα-Κωνσταντίνου όταν κρύβει τη λίστα Λαγκάρντ. Ας αφαιρέσουμε αυτά. Θα επιτρέψετε εδώ να πω ότι η λίστα Λαγκάρντ είναι υπάρχει και ανικανότητα. Είδαμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος λέει ανοησίες. Έγραψα και ένα, έστειλα και ένα άνθρωπο στο γονί πριν από μια εβδομάδα. Λέει ανοησίες, έλεγε στον κύριο Χατζηνικολάου, του κυρίου Χατζηνικολάου του είχε σηκωθεί η τρίχα από ό,τι κατάλαβα. Γιατί έλεγε πλήρως ανοησίες, δεν ξέρει τι του γίνεται ο κύριος αυτός, ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος υποτίθεται θα μας αναπτύξει και θα μας κάνει και ανταγωνιστικούς. Λοιπόν, δεν ξέρει τις βασικές οικονομικές έννοιες. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής, ότι να τονίσουμε δηλαδή ότι στην Ευρωβουλή, η Ευρωβουλή δεν είναι ένα όργανο υποδέστερο. Είναι ένα όργανο με κυριαρχική σημασία. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές συνθήκες, εγώ τις έχω χωρίσει σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι ότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες κατοχυρώνουν τα πανανθρώπινα δικαιώματα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της εθνικής αξιοπρέπειας, της αξιοπρέπειας των Ευρωπαίων πολιτών και τα δικαιώματα για υγεία, υγιεινή διατροφή, ευκαιρίες για τους νέους, τα λένε ρητά οι συνθήκες αυτές και μάλιστα λένε ότι όταν αυτά παραβιαστούν, ποιος ευθύνεται και ευθύνονται και ποινικά, ποιος, η Κομισιόν. Λοιπόν, η Κομισιόν δεν εκλέγεται από την Ευρωβουλή, απλώς ψηφίζεται. Η Κομισιόν υποδεικνύεται τα μέλη της, τα οποία είναι ανακυκλούμενα. Ψηφίζεται, και συγγνώμη, είπατε δεν εκλέγεται. Δεν υποδεικνύονται οι υποψήφοι, για την Κομισιόν. Εγκρίνονται. Ή δεν εγκρίνονται, αλλά δεν υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Βουλή που είναι το ανώτατο όργανο, είναι η Ευρωπαϊκή λαή, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Λοιπόν, οι υποψήφοι, αν τους δείτε και τώρα και ψάξτε λίγο τα βιογραφικά τους, Μπαρόζο και λοιπά, ας πούμε, όλοι αυτοί έχουν κάνει προηγουμένως στην Goldman Sachs, σε όλους αυτούς τους ευρωπαϊκούς, τους διεθνείς τραπεζικούς, τα τραπεζικά μεγαθύρια. Έχουν δώσει εξετάσεις οι άνθρωποι αυτοί, ότι θα επιβάλλουν στους λαούς τα συμφέροντα των οργανισμών αυτών στους οποίους δούλεψαν προηγουμένως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να καταργηθεί. Δεν μπορεί η Κομισιόν να μην βγαίνει μέσα από την Ευρωβουλή και να υποδεικνύεται από τις κυβερνήσεις. Διότι οι κυβερνήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές από τη σύνθεση της Ευρωβουλής. Τώρα δηλαδή μπορεί να βγει, θα, ευρωβουλευτές να βγούνε μέσα σε πλειοψηφία από κόμματα της αντιπολίτευσης και από μικρά κόμματα. Και να υποδεικνύει τώρα ο κύριος Σαμαράς, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ποιος θα μπει. Που ξέρουμε ότι τους έχουν πιάσει από το λαιμό και τους επιβάλλουν τι να λένε και τι να πράττουν, να υποδεικνύουν αυτοί ποιος είναι ο κατάλληλος να μπει στην Κομισιόν, η οποία λύνει και δένει, δεν έχει καμία λογοδοσία, κανένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δίνει λογοδοσία στους ευρωπαϊκούς λαούς, υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια για τα ποσά που διαχειρίζονται, που πάνε τα ποσά αυτά, δεν γνωρίζουμε και ούτε τα δημοσιεύουν. Λοιπόν, ήθελα τώρα να πω ότι οι συνθήκες αφενός μεν κατοχυρώνουν αυτά τα δίκαια, τα πανανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έχουν παραβιαστεί κατ' εξαίρεση για την Ελλάδα σε υπερβολικό βαθμό και ευθύνεται ποινικά η Κομισιόν, αλλά και οι ευρωβουλευτές βέβαια, γιατί μπορούν να κάνουν μομφή. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι ευρωβουλευτές, ένα ποσοστό, νομίζω 3/5 δεν ξέρω, μπορούν να κάνουν μομφή στην Κομισιόν και να την καθαρέσουν την Κομισιόν. Και δεν το έχουν κάνει βέβαια. Για δικούς τους λόγους. Πριν, για το κυρίαρχο χαρακτήρα της Ευρωβουλής, όμως, την ίδια στιγμή μου λέγατε ότι τις προάλλες, λίγο πριν κλείσει η τελευταία τρέχουσα Βουλή και πριν την ανακήρυξη της νέας, πέρασε ένας νόμος Κούπα που περιέλαβε πράγματα που δεσμεύουν. Περάσανε νόμους, τώρα θα σας το πω. Θέλω να πω και την άλλη κατηγορία των συνθήκων, οι οποίες πρέπει να καταργηθούν. Μερικές συνθήκες πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν σε ένα ποσοστό 99%, δηλαδή να ξαναγίνουν από την αρχή. Διότι οι συνθήκες αυτές καταστρατηγούν εθνικά συμφέροντα. Για παράδειγμα, είναι το Δουβλίνο 2. Δεν μπορεί να μας φορτώνουν εμάς
όλους τους μετανάστες, τη στιγμή που δεν υπάρχουν δουλειές καθόλου, να μας φορτώνουν στην Ελλάδα, που για το βιωτικό επίπεδο αυτών των δύστυχων ανθρώπων από τον τρίτο κόσμο, δεν ευθύνεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε καμία χώρα, ούτε την Ινδία, ούτε το Πακιστάν, ούτε το Τιμπουκτού, ούτε τις χώρες Αφρικής. Αυτούς τους ανθρώπους τους εκμεταλλεύτηκαν ποιοι? Οι Εγγλέζοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί και Πορτογάλοι, όλοι αυτοί. Εμείς είμαστε κάτω από τον τουρκικό ζυγό και αυτοί εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους αυτούς και τους απομυζούσαν. Λοιπόν, εφόσον αυτούς τους ανθρώπους τους έχουν εκμεταλλευτεί, να τους πάρουν αυτοί να τους αποκαταστήσουν το βιωτικό τους επίπεδο. Και αυτό είναι ανθρώπινο και σωστό. Και πρέπει να το κάνουν. Και όχι να τα φορτώνουν στην Ελλάδα και να τα αποδέχεται η ελληνική κυβέρνηση. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Αυτό είναι μία συνθήκη. Άλλη συνθήκη είναι ότι άλλες συνθήκες έχουν κάνει οικονομικές συνθήκες οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Γερμανίας. Και αυτά τα έμαθα και από Ιταλούς ευρωβουλευτές. Η Γερμανία εξάγει βιομηχανικά προϊόντα σε τρίτες χώρες και δεσμεύει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και εμάς, την Ελλάδα, να εισάγουμε αγροτικά προϊόντα που τα παράγουμε εμείς οι ίδιοι, να τα εισάγουμε από Αλγερία και από τρίτες χώρες. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν υπάρχει ισοτιμία. Ισονομία. Υπάρχει μόνο το συμφέρον του ισχυρού. Δεν τη θέλουμε αυτή την Ευρώπη, το συμφέρον του ισχυρού. Ίσως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ίσως. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι οι ευρωσκεπτικιστές, με την ευρεία έννοια, δηλαδή υπάρχουν ευρωσκεπτικιστές που θέλουν να φύγουν τελείως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι η Αγγλία, ο Φαράζ. Έτσι. Και υπάρχουν και ευρωσκεπτικιστές οι οποίοι κατακρίνουν την ανυπαρξία λογοδοσίας και δημοκρατίας και ισονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί οι ευρωσκεπτικιστές είναι με την ευρεία έννοια. Λοιπόν, αυτή νομίζω ότι θα φτιαχτεί ένα καινούριο μέτωπο από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ είμαι υπέρ αυτού και θα προσπαθήσω πάρα πολύ να γίνει ένα μέτωπο για να αλλάξουν αυτές οι συνθήκες και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Και επιπλέον δικαιούμαστε να πάρουμε αποζημίωση για αυτή την εξαθλίωση που μας έχουν φέρει. Δηλαδή τα δάνεια, τα χρέη που μας έχουν συσσωρεύσει, τα 300 τόσα δισεκατομμύρια, πρέπει να τα πάρουμε πίσω. Και δεν σας αναφέρομαι εδώ και για την εξαθλίωση, εδώ τις αυτοκτονίες, την κατάθλιψη στην οποία έχουμε πέσει όλοι οι Έλληνες, την έλλειψη μέλλοντος από τους νέους, τη μετανάστευση των κεφαλιών μας, στη Γερμανία, στην Τουρκία και σε όλα, στην Αραβία και όπου μπορούμε να φανταστούμε. Φυγή επιστημόνων. Θα μείνουμε εδώ Γέροι και Πακιστανοί. Αυτό θέλουν αυτοί, για να μας κάνουν δούλους εδώ. Φτιάχνουμε και αυτές τις ειδικές ζώνες της ΕΟΣ που λέει, οι οποίες δεν υπάγονται στο δίκαιο το ευρωπαϊκό, αλλά στο διεθνές, ούτε καν στο ευρωπαϊκό. Στο ελληνικό, ας μην το συζητάμε. Λοιπόν, για να μπορούν να μας έχουν εκεί μέσα, σε αυτές τις ζώνες, να δουλεύουμε σκλάβοι, να βγάζουμε τα διαμάντια, όπως βγάζουν οι μαύροι στην Αφρική. Να καθόμαστε πάνω στα διαμάντια, τα βγάζουμε εμείς οι ίδιοι με τον υδρότα μας και με το αίμα μας και τα παίρνουν οι άλλοι και μας δίνουν χαντρούλες και καθρεφτάκια που μας δίνει ο κ. Σαμαράς τώρα με τα 500 άρικα που πάει να δώσει στον κόσμο για να τον ξεγελάσει. Λοιπόν, αυτά πρέπει, εγώ πιστεύω, ότι μπορούμε να τα παλέψουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις παρούσες συνθήκες αλλά και την ανατροπή των συνθήκων. Και εγώ αναλαμβάνω, δηλαδή, σας λέω, θεωρώ ότι η ψήφος των συμπατριωτών μου είναι ιερή εντολή για μένα, καταρχήν ενημέρωση του τι ψηφίζετε και τι δεν ψηφίζετε, το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι δεν γίνεται. Όλα αυτά χρειάζονται, ο κόσμος χρειάζεται ενημέρωση, ο ελληνικός λαός και οι άλλοι λαοί, δεν υποτιμάω τους άλλους λαούς, όλοι χρειαζόμαστε εδώ ενημέρωση του πού πάνε τα λεφτά, έλεγχος. Έλεγχος παντού. Δεν ελέγξαμε και εδώ τις κυβερνήσεις και κοιτάξτε πού καταλήξαμε, ας πούμε. Σε αυτή την ασυδοσία των κυβερνώντων, την άκρα διαφθορά που δεν το φανταζόμασταν ποτέ ότι θα την είχαμε. Να πούμε ότι η υπόθεση και για την οποία γεννήκατε γνωστή ένα το Πανελλήνιον με θετικά ή αρνητικά σχόλια, η δική μου η κρίση είναι θετική, αφορά την διόγκωση του χρέους, την τεχνητή διόγκωση του χρέους. Ξέρω ότι θα αγωνιστείτε για την ανάδειξη του ζητήματος, των ευθυνών περί το ζήτημα αυτό. Σας είπα ότι είσαστε οι μόνοι που γνωρίζετε. Πρέπει να πω ότι πρέπει όλα όσα καταγγέλλετε, μου είπατε και πτυχές της δικαστικής υπόθεσης, να τα περιφρουρήσετε.
Επίσης, μεταξύ σοβαρού και αστείου, σας είπα καλό είναι να συνοδεύεστε και από σωματοφύλακες, διότι οι κατηγορίες αυτές τις οποίες απευθύνεται αποδεικνύονται με στοιχεία, ντοκουμέντα και με τη δουλειά σας την επιστημονική. Σας εύχομαι... Θα ήθελα να σας πω, βεβαίως, κύριε Βέργο, εδώ, ότι με ρωτήσατε, αλλά δεν σας το απάντησα ακριβώς, για την αποζημίωση που δικαιούμαστε. Μέσα στην συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γράφει ρητά ότι αν μια χώρα μέλος αποδειχτεί, όχι αποδειχτεί, απλώς το θέμα καταλήξει σε μια απόφαση είτε της Βουλής, είτε του δικαστηρίου, δηλαδή να έρθει στο δικαστήριο, στο δικαστικό ακροατήριο η υπόθεση της διόγκωσης, που τώρα την τρενάρουνε, βλέπω συνέχεια την τρενάρουνε. Λοιπόν, εάν αυτό το πράγμα υπάρχει μια απόφαση είτε από τη Βουλή είτε από την ελληνική δικαιοσύνη ότι ζημιωθήκαμε έστω και με μικρή ευθύνη οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δώσει πλήρη αποζημίωση για τη ζημία που υποστήκαμε. Όμως έχουμε εδώ και 5 χρόνια παραγραφή. Το έγκλημα τελέστηκε το Νοέμβριο του 10. Τότε επιβεβαιωθήκανε οι ψευδείς βεβαιώσεις στις οποίες έχουν καταλήξει το πόρισμά τους οικονομικοί εισαγγελείς και πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη οπωσδήποτε να καταλήξει να φέρει στο ακροατήριο την υπόθεση της διόγκωσης του ελλείμματος και του χρέους. Και τότε δικαιούμαστε από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, το δικαιούμαστε και νομίζω ότι με την καινούρια σύνθεση της Ευρωβουλής θα μπορέσουμε να το παλέψουμε αυτό το πράγμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.